Γεια σας και καλώς ήρθατε πίσω στο κανάλι μου λίγο απ' όλα. Μόλις κουρέστηκα, γύρισα από το κομμωτήριο, δεν έχω τίποτα στα μαλλιά μου, ούτε ζελέ, ούτε τίποτα και ήρθα να σας δείξω το κούρεμα. Δεν πήρα καθόλου το μήκος από τα πλάγια, μόνο μου τα ίσκιαξε για να μην έχω, να μην είναι με γωνίες και γωνίες, με μύτες και με, να μην είναι κάπου πιο αραιά και τα άλλα τέτοια. Μου έκανε ένα πολύ ωραίο κούρεμα. Τη φράντα μου την ίσιαξε λίγο και από πίσω τα κόψαμε. Έτσι ώστε τώρα σιγά σιγά να μπορούν να μεγαλώσουν και να γίνουν ένα καρεδάκι. Τα μαλλιά έτσι ανανεώθηκαν, δεν είναι πλέον τόσο... οι άκρες τους δεν είναι κάτι στραμμένες καθόλου, δηλαδή έτσι ανανεώθηκε το μαλλί. Και μπορεί να γίνει έτσι trendy κτενίσματα, ανάλογα πώς θέλω να τα κάνω, δεν μπορεί να τα βάζω έτσι... Να τα κάνω μύτες και τρελιάρικα, μπορώ να βάζω τέτοιες τυχαία έτσι. Δεν έχω πλέον αυτή τη τυχαία που είχα από πίσω. Μπορώ να τα φουσκώνω, ας πούμε, και να βάλω τη στέκα, να τα τραβήξω όλα πίσω. Έτσι, κάπως έτσι. Και να φεύγουν τα μαλλιά από το πρόσωπο και να είναι έτσι εδώ πίσω. Σε αυτό το στυλ. Και σιγά σιγά να μεγαλώσω. Χωρίς κανένα πρόβλημα. Τώρα λοιπόν θα αρχίσω να κοιτάω λίγο και την επιδερμίδα μου που μετά την περίοδο, όπως βλέπετε, έχει υπογεμίσει σπυράκια. Δεν είναι περίεργη περίοδος αυτή. Ωραία. Λοιπόν, τώρα, ο σκοπός αυτού του βίντεο ποιος είναι. Πρώτα απ' όλα να σας δείξω το κούρεμά μου και να μου πείτε με για το μαλλί. Και δεύτερα να σας μιλήσω για το αουτάν. Είναι καλοκαίρι, έχει πάρα πολλά κουνούπια. Ειδικά φέτος στη Μακεδονία νομίζω δεν ραντίσανε για τα κουνούπια και μας έχουν φάει. Τα κουνούπια, ειδικά σε μέρη που υπάρχουν ζώα, σε χωριά, που κυκλοφορούν αδέσποτα, υπάρχουν σκατά από τα ζώα, υπάρχουν ψοφία μια τώρα στους δρόμους. Γιατί οι Έλληνες οδηγοί είναι πολύ προσεκτικοί και πατάνε όλα τα ζωάκια που βλέπουν στον δρόμο. Είναι επικίνδυνο να σας τσιμπάνε κουνούπια και σκνίπες μέσα στα. Χόρτα αν πάτε και πολλές φορές είναι εκτός το πολύ άσχημο συνέστημα της φαγούρας που, είναι, που τρελαίνεσαι ας πούμε, πολλές φορές μολύνονται και τα σπυράκια γίνονται πολύ χάλια. Το καλύτερο πράγμα λοιπόν είναι να μην χτυπήσουν τα κουνούπια. Μέσα στο σπίτι προσέχουμε, βάζουμε σίτες, βάζουμε από αυτές τις συσκευές για να μην έρχονται τα κουνούπια, κρατάμε κλειστά τα παράθυρα, βάζουμε το air condition, χίλια δυο. Αλλά όταν βγαίνουμε έξω, ειδικά σε μέρη που είναι πολύς κόσμος μαζεμένος ή σε μέρη όπως ας πούμε παραλίες και τα λοιπά που δεν υπάρχει ή σε μέρη που έχει φως, μαζεύονται κουνούπια. Το καλύτερο πράγμα που έχετε να κάνετε είναι να βάλετε αουτάν. Πώς λειτουργεί το αουτάν? Η δραστική ουσία του αουτάν είναι η ουσία η καριντίν. Ανακαλύφθηκε από την Πάγερ και είναι μέσα σε όλα τα αουτάν. Τώρα, ένα μπορεί να έχει αυτή τη μελωδιά, το άλλο μπορεί να έχει την άλλη μελωδιά. Αυτό το συγκεκριμένο έχει και αλόε βέρα μέσα. Είναι έτσι. Μυρίζει πάρα πολύ ευχάριστα. Υπάρχει και το άλλο το σπρέι που διαφημίζει στην τηλεόραση. Εκείνο δεν ξέρω πώς μυρίζει. Αν και το είχα πέσει, κάπου το έχω χωμένο τώρα, δεν ξέρω πού. Αυτό είναι 100 ml. Και δεν χρειάζεται να το ψεκάσετε πάνω στο σώμα σας για να λειτουργήσει. Μπορείτε να το ψεκάσετε στα ρούχα σας, στα παπούτσια σας. Γενικά σε κάτι, όχι πάνω σας, αν δεν σας αρέσει η μερδιά πάνω στο σώμα σας. Παρ' όλα αυτά, να ξέρετε ότι δεν απορροφάτε από το δέρμα πάρα πολύ, σχεδόν καθόλου. Δεν είναι κακό, δεν προκαλεί τίποτα κακό στο δέρμα, δεν έχει παρενέργειες, είναι γενικά πολύ ασφαλές και διαρκεί μέχρι 8 ώρες από τη στιγμή που θα ψεκαστείτε. Είναι πάρα πολύ χρήσιμο, μην ξεχνάτε ποτέ να βάζετε αουτάν, δεν χρειάζεται να το βάλετε αφού βραδιάσει. Εφόσον λειτουργεί 8 ώρες, μπορείτε να το βάλετε λίγο πριν βγείτε από το σπίτι, ακόμα και αν δεν είναι βράδυ, δεν είναι απόγευμα, έτσι ώστε να είστε καλυμμένοι. Μπορείτε να το έχετε στην τσάντα σας. Εάν θέλετε να. Βέβαια, δεν επιτρέπεται σε ηλικίες κάτω των 2 ετών, να ξέρετε. Ένας άλλος τρόπος για να μην έχετε κουνούπια είναι να βάλετε λάδι σιτρονέλα, σε θερέλες σιτρονέλα. Ή να ψεκαστείτε με διάφορα χυλίσματα όπως του κορέ που έχει σιτρονέλα. Απλά η σιτρονέλα δεν είναι τόσο καλή όσο το αουτάν. Το αουτάν διώχνει περισσότερα έντομα, γενικά και όχι μόνο κουνούπια, και διαρκεί περισσότερες ώρες. Από τη στιγμή που, δεν έχει, που έχει
το καιρό, αρκετά χρόνια που έχει ανακαλυφθεί αυτή η συγκεκριμένη ουσία και δεν έχει παρενέργειες και είναι και φθηνή και είναι και μπορείτε να τη βρείτε παντού, θα συνιστούσα να μην, εκτός και αν σας αρέσει η μυρωδιά της σιτρονέλας και την προτιμάτε, να μην βάλετε σιτρονέλα, να βάλετε αουτάν. Εγώ προσωπικά βάζω αουτάν. Από τη στιγμή που θα σας τσιμπήσουν τα κουνούπια, υπάρχουν και άλλες δύο κρέμες, όπως η Φενιστήλ, οποιαδήποτε κρέμα η οποία έχει κάποια κορτιζόνη. Υπάρχουν κρέμες κορτιζόνη επιβίωση για μολυσμένα τσιμπήματα που μπορείτε να βάλετε. Υπάρχει η αμμονία. Υπάρχουν εκχυλίσματα μέντες που προσφέρουν αυτό το δροσερό συνέστημα χωρίς αμμονία. Γενικά υπάρχουν μετά άλλες επιλογές. Εμείς εδώ, αυτό το βίντεο είναι για το πώς θα προφυλαχθείτε πριν τα κουνούπια. Πριν σας τσιμπήσουν τα κουνούπια. Επίσης υπάρχουν και κάτι προγράμματα στο κινητό, νομίζω, που κάνουν έναν ήχο και τον ακούνε τα κουνούπια και φεύγουν, ενώ εμείς δεν το ακούμε. Δεν ξέρω αν ξέρετε κάτι παρόμοιο ή αν γνωρίζετε άλλους τρόπους για να φεύγουν τα κουνούπια από κάποιον χώρο. Παρακαλώ γράψτε κάτω στα σχόλια. Επίσης να σας πω ότι αν κάψετε ελληνικό καφέ μέσα σε ένα λουμινόχαρτο, αν το βάλετε φωτιά και καίει αυτό και βγάζει καπνό από κάπου που κάθεστε, φεύγουν τα κουνούπια από εκεί, όπως και το φιδάκι, το κλασικό φιδάκι που ανάβουμε σε ένα χώρο, σε περίπτωση που δεν έχουμε ρεύμα. Αυτά. Λύσεις, τρόποι για να αποφύγουμε τα κουνούπια, τις μύγες. Α, τις μύγες. Αν έχετε κάποιο τρόπο για να φεύγουν οι μύγες μέσα από το σπίτι, να μην μπαίνουν μέσα στο σπίτι ή να διώξουμε μύγες σε υπαίθριο χώρο, π.χ. στο μπαλκόνι, σας παρακαλώ πολύ γράψτε το στα σχόλια κάτω. Και γενικά, ξέρετε τίποτα για δροσόφια και τσιμπήματα για τα κουνούπια, για το πώς να μην μας τσιμπάνε και για το πώς να φύγει η φαγούρα, γράψτε το στα σχόλια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε αυτό το βιντεάκι. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο με το tag που μου έκανε η Ειρήνη Σιφάκη, 5 πράγματα που κάνουν τη ζωή μου ευκολότερη, και στο μέσα επόμενο βίντεο που μιλάμε για αντιγύρανση. Φιλάκια, γεια σας!